Ο καθηγητής Παναγιώτης Καρίδης από τις Σεισμικών Κατασκευών συνοδεύει το κλιμάκιο της ΔΑΕΦ στην ΚΟ, το οποίο πραγματοποιεί τις αυτοψίες από σήμερα στα ξενοδοχεία και βέβαια όχι μόνο τα οποία πλήγησαν από το σεισμό, ώστε να προχωρήσουν παράλληλα και οι εγκρίσεις των μελετών που θα καθορίσουν το εύρος των εργασιών αποκατάστασης. Ο κ. Καρίδης εκτιμά ότι οι ζημιές είναι εύκολο να αποκατασταθούν, φτάνει να υπάρξει συντονισμός ιδιοκτητών, δημοσίου, του Υπουργείου δηλαδή, και μηχανικών, ώστε να είναι άρτιοι οι φάκελοι και να τρέξουν οι διαδικασίες εγκρίσεων για να μπουν τα συνεργεία αποκατάστασης, τα οποία όμως προτείνει ότι μπορεί να είναι περισσότερα από έναν εργολάβο στους οποίους θα ανατεθεί η εργασία, για να τρέξουν οι χρόνοι και να γίνει εφικτό να λειτουργήσουν οι μονάδες τη φετινή τουριστική περίοδο. Κύριε Καρίδη, σας ξαναβρίσκουμε εδώ στο ξενοδοχείο Continental, το οποίο έχει υποστεί κάποιες ζημιές από τον σεισμό. Βρίσκεστε εδώ μαζί με επιτελείο της ΔΑΕΦΚΑ από το Υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες της αυτοψίας που χρειάζεται, προκειμένου να τρέξουν οι μελέτες και βέβαια οι αποκαταστάσεις, να μπορέσουν να δουλέψουν τα ξενοδοχεία. Φυσικά σας βρίσκουμε σε ένα ξενοδοχείο στο οποίο είχατε κάνει και μία άσκηση εκένωσης του στην περίπτωση σεισμού. Ναι. Θα λέγαμε ότι ήταν προφητικό λίγο αυτό. Προδιετίας. Κοιτάτε, είναι μέσα στο πλαίσιο της ετοιμότητας που πρέπει να υπάρχει σε κτίρια και περιοχές όπου συγκεντρώνεται κόσμος, να ξέρουν τι θα γίνει σε περίπτωση σεισμού. Αυτές οι διαδικασίες, δηλαδή οι ασκήσεις και η ενημέρωση του κόσμου το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται σε περίπτωση σεισμού και ιδιαίτερα σε περιοχές τουριστικές, όπου έρχονται κόσμος που δεν έχει ιδέα τι σημαίνει σεισμός, δεν έχει ξανααισθανθεί την σεισμική δόνηση, δεν ξέρει. Και είτε την υποεκτιμά είτε την υπερεκτιμά ή κάνει πράξεις οι οποίες εκείνη τη στιγμή, βέβαια λόγω πανικού, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα πολύ περισσότερα από ότι εάν είχε κάποια ψυχραιμία. Στοιχειοδός λοιπόν θα πρέπει, εγώ το προτείνω αυτό επειδή μιλάμε για ξενοδοχεία, να υπάρχει μία, δηλαδή στους ξένους που έρχονται, μία οδηγία. Δεν σημαίνει αυτό ότι πάσχουμε από σεισμούς. Αντιστρόφως, τους δείχνουμε ότι φροντίζουμε το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε περίπτωση σεισμού. Μάλιστα. Και αυτό θα αποδίδει. Μόνο στην Κόλλα, οπουδήποτε πάνε διακοπές. Ακριβώς. Το δεύτερο θέμα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί το συντομότερο δυνατό, είναι η άμεση λειτουργία των ξενοδοχείων. Σωστά. Δυστυχώς ή ευτυχώς, ο σεισμός έγινε σε μία περίοδο που μας δίνει κατά κάποιο τρόπο τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε, εφόσον τρέξει και η κρατική μηχανή, να προετοιμαστούμε για την επόμενη περίοδο. Οι βλάβες στα ξενοδοχεία γενικώς είναι μικρής έκτασης. Δηλαδή, πιστεύω ότι ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν κάπως εύκολα, γρήγορα. Τελικά η γραφειοκρατική διαδικασία είναι αυτή που καθυστερεί, δηλαδή η αυτοψία, γι' αυτό βρίσκεστε άλλωστε εδώ, ευτυχώς προχωρούν οι αυτοψίες για να μπορέσουν να συνταχθούν οι φάκελοι, οι οποίοι έχουν κάποιες προδιαγραφές. Και όχι μόνο και να εγκριθούν οι φάκελοι. Διότι κυρίως είναι το εάν και κατά πόσο εγκρίνεται αυτή η μελέτη, εγκρίνεται η δαπάνη, γιατί είναι μια διαδικασία σε περίπτωση όπου τα κτίρια ή τα ξενοδοχεία δεν χρειάζονται κρατική αρρωγή ή εφόσον χρειάζονται κρατική αρρωγή, πώς θα πληρώσει, πώς θα εκταμιευθούν τα χρήματα. Δεν είναι εύκολη διαδικασία, αλλά χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια από όλους, από τους ιδιοκτήτες, τους μηχανικούς, το Υπουργείο. Από πλευράς Υπουργείου πιστεύω ότι καταβάλλεται η προσπάθεια. Παρόλο ότι τους έτυχε και οι πλημμύρες και λοιπά, πάντως πιστεύω ότι εφόσον μπορέσουν και γίνει συντονισμός και από πλευράς κατασκευαστικής, θα μπορέσει η ΚΟΣ να ανταποκριθεί στην επόμενη τουριστική περίοδο. Αυτό το ευχόμαστε όλοι, γιατί είναι 5 τουλάχιστον οι επιχειρήσεις ξενοδοχείων οι οποίοι ευτυχώς, όπως είπατε εσείς, δεν είναι, τόσο εκτεταμένες οι ζημιές. Οπότε, αν προχωρήσουν και οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, μπορεί να προλάβουν την. Κοιτάτε, πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός. Δηλαδή, γενικά ξέρουμε ότι τα ξενοδοχεία είναι μεγάλης έκτασης.
Επομένως, θα μπορούσε να γίνει με πλείωνα του ενός συνεργεία. Δεν χρειάζεται να μπει μέσα σε ένα ξενοδοχείο ένας μόνον εργολάβος ανά ειδικότητα. Θα μπορούσε να σπάσει η εργολαβία σε επιμέρους, ώστε ο ένας να πιάσει τη μία πτέρυγα, ο άλλος την άλλη, το ένα κομμάτι, τον ένα όροφο, το έτσι αλλιώς κλπ. Χρειάζεται επομένως συντονισμό, προγραμματισμό και από την πλευρά. Κύριε καθηγητά, αυτό είναι και ο ρόλος σας, φαντάζομαι, σε σχέση με το κλιμάκιο που κάνει τις αυτοψίες και συμβουλεύει, αν θέλετε, ιδιοκτήτες και τους μηχανικούς. Είναι η υποχρέωσή μας, διότι δόξα τω Θεώ, καλώς κακώς έχω μια μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό το θέμα και πιστεύω ότι εξαρτάται πάρα πολύ και από τους ίδιους, από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, τους ιδιοκτήτες, εάν και κατά πόσον θα προλάβουν το χρόνο, ο οποίος χρόνος μας κυνηγάει. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα και εσείς, πολύ. Και ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία και γρήγορη έτσι ανάρρωση από αυτό το πρόβλημα.